Κύριε Αναστασιάδη, παρακαλώ, έχετε το λόγο. Ελάτε. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, συζητάμε σήμερα το νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών με θέμα ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 262 του 2020 του Συμβουλίου της 19ης Δεκεμβρίου του 2019 για τη θέσπιση του Γενικού Καθεστώτος των Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης, άσκηση της τελωνιακής αντιπροσώπευσης και ρύθμιση επαγγέλματος τελωνιακού αντιπροσώπου και λοιπές τελωνιακές και φορολογικές ρυθμίσεις. Συζητάμε ουσιαστικά για μία δέσμη παρεμβάσεων στο ισχύον νομοθετικό πλαίσιο που αποχεί το πνεύμα εξυγχρονισμού, απλοποίησης και επιτάχυσης διαδικασιών με παράλληλο περιορισμό πολυάριθμων υφιστάμενων στρεβλώσεων, πάσης φύσεως εμποδίων, γραφειοκρατικών και άλλων, καθώς και μια σειράς παροχημένων ρυθμίσεων. Είναι παρεμβάσεις που έρχονται να απαντήσουν στις πολλαπλές και σύνθετες σύγχρονες προκλήσεις στο πεδίο της διαχείρισης του όγκου των διεθνών εμπορικών συναλλαγών. Πρόκειται για ρυθμίσεις που έρχονται να προσθεθούν στην στρατηγική ατζέντα της κυβέρνησής μας για θεμελιώδες και γενναίες μεταρρυθμίσεις, οι οποίες εφαρμόζονται συστηματικά την τελευταία τριετία και απλώνονται βαθμιαία σε όλους τους κλάδους της ελληνικής οικονομίας. Στο πλαίσιο αυτό, το Υπουργείο Οικονομικών καταθέτει το παρόν σχέδιο νόμου, με το οποίο οι ρυθμίσεις του πρώτου μέρους έχουν στόχο τη δημιουργία ενός ευνοϊκού νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου για την ομαλή λειτουργία της αγοράς αλκοολούχων, καπνού και ενέργειας. Πιο συγκεκριμένα, με τις προτινόμενες διατάξεις ενσωματώνεται στο εσωτερικό μας δίκαιο η Ευρωπαϊκή Οδηγία 262 του 2020 του Συμβουλίου της 19ης Δεκεμβρίου του 2019, που έχει ως στόχο την εναρμόνιση των ειδικών φόρων κατανάλωσης που επιβάλλονται στα αλκοολούχα ποτά, τον καπνό και την ενέργεια, ώστε να διασφαλίζεται η ορθή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς. Η παρούσα οδηγία αναδιατυπώνει την Οδηγία 118 του 2008 και θα τεθεί πλήρως σε ισχύ την 13η Φεβρουαρίου του 2023. Με τις ρυθμίσεις που προτείνονται, καθορίζονται οι όροι και οι διαδικασίες για ζητήματα όπως η παραγωγή, η διακίνηση, η αποθήκευση, η καταστροφή και οι απώλειες, καθώς και η εξαποστάσεως πωλήσεις των εν λόγω προϊόντων. Επίσης, ρυθμίζονται ζητήματα σχετικά με το απαιτητό του φόρου και κατά περίπτωση την επιστροφή ή διαγραφή του φόρου δηλαδή, και καθώς και τυχόν απαλλαγές. Ειδικότερα, τροποποιούνται διατάξεις του Εθνικού Τελωνιακού Κώδικα του νόμου 2960 του 2001 σχετικά με το γενικό καθεστώς των ειδικών φόρων κατανάλωσης και εισάγονται νέες ρυθμίσεις, κυρίως όσον αφορά στην ηλεκτρονική παρακολούθηση των προϊόντων ειδικού φόρου κατανάλωσης, τα οποία είτε έχουν φορολογηθεί σε κάποιο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και διακινούνται προς άλλο κράτος μέλος, εμπροκειμένου την Ελλάδα, όπου οφείλεται ο αναλογούν ειδικός φόρος για τον οποίο προβλέπεται επιστροφή στο κράτος μέλος αποστολής. Είτε έχουν φορολογηθεί στη χώρα μας και αποστέλλονται στη συνέχεια προς άλλο κράτος μέλος της, όπου θα καταβληθεί εκ νέου ο φόρος, ο οποίος θα επιστραφεί στον Έλληνα αποστολέα από τις Εθνικές Τελωνιακές Αρχές με την επιβεβαίωση της παραλαβής. Επίσης, οι ρυθμίσεις που συζητάμε διασφαλίζουν την συντονισμένη εφαρμογή των τελωνιακών διαδικασιών που προβλέπονται από τον Ενωσιακό Τελωνιακό Κώδικα και των διαδικασιών ειδικού φόρου κατανάλωσης σε θέματα εξαγωγής. Μία βασική αλλαγή που εισάγει η Ευρωπαϊκή Οδηγία είναι η εφαρμογή της ηλεκτρονικής παρακολούθησης των διακινήσεων φορολογουμένων προϊόντων μεταξύ των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίες μέχρι τώρα γίνονται χειρόγραφα, γεγονός που σε κάποιες περιπτώσεις καθιστά επισφαλή την ίσπραξη των αναλογούντων φόρων στο κράτος μέλος προορισμού και την αντίστοιχη επιστροφή του στο κράτος μέλος αποστολής. Η ενσωμάτωση των διατάξεων της Ευρωπαϊκής Οδηγίας που επιφέρει πολλές απλουστεύσεις σε σχέση με τις τελωνιακές διαδικασίες είναι αναγκαία προκειμένου η χώρα μας να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της για την εφαρμογή της ενωσιακής νομοθεσίας στο εσωτερικό δίκαιο.
Στόχος είναι η εισαγωγή του θεσμικού πλαισίου που θα αποτελέσει τη βάση για τις αναγκαίες μηχανογραφικές αλλαγές στο τελωνειακό πληροφοριακό σύστημα, ώστε να καταστεί δυνατή η εφαρμογή τους τη 13η Φεβρουαρίου του 2023, ημερομηνία έναρξης ισχύως των προτινόμενων διατάξεων. Το δεύτερο μέρος του σχεδίου νόμου έρχεται να ρυθμίσει ζητήματα τελωνειακής αντιπροσώπευσης εν γέννη και ειδικότερα της άσκησης του επαγγέλματος του τελωνειακού αντιπροσώπου με την αναθεώρηση του ισχύοντος πλαισίου περί εκτελωνιστών και την εισαγωγή νέων προβλέψεων. Συγκεκριμένα, ανακαθορίζονται οι όροι και οι προποθέσεις για την άσκηση της τελωνειακής αντιπροσώπευσης και ρυθμίζεται η άσκηση του επαγγέλματος του τελωνειακού αντιπροσώπου στο πλαίσιο του κανονισμού 952 του 2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου της 9ης Οκτωβρίου του 2013 για τη θέσπιση του Ενωσιακού Τελωνειακού Κώδικα, ο οποίος εφαρμόζεται από όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μεταξύ άλλων, ο Ενωσιακός Τελωνειακός Κώδικας θέτει ως βασική αρχή την ολοκλήρωση της μετάβασης των τελωνίων σε ηλεκτρονικό περιβάλλον χωρίς χαρτί, την απλούστευση των τελωνειακών κανόνων και καθεστώτων και τη διευκόλυνση των αποτελεσματικότερων τελωνειακών συναλλαγών σύμφωνα με τις σύγχρονες ανάγκες. Ταυτόχρονα, καταργείται ο νόμος 718 του 1977 περί εκτελωνιστών. Είναι ένας νόμος που κοντεύει να κλείσει μισό αιώνα περίπου και, όπως είναι φυσικό, περιλαμβάνει παροχημένες πλέον προβλέψεις και δεν καλύπτει πλήρως το πλαίσιο άσκησης της τελωνειακής αντιπροσώπευσης και ιδίως του επαγγέλματος των εκτελωνιστών. Τροποποιήθηκε αποσπασματικά από το νόμο 4093 του 12 και το νόμο 4111 του 13 με αποτέλεσμα να προκύπτουν πολλές ασάφειες και να εκκρεμούν ζητήματα προς ρύθμιση. Δεν νομίζω ότι θα διαφωνήσει κανείς πως ο νόμος αυτός έπρεπε να αλλάξει. Το νομοσχέδιο προσαρμόζει τη θεσμική αντιμετώπιση των τελωνειακών αντιπροσώπων στις προδιαγραφές και τις ανάγκες του σύγχρονου διεθνούς εμπορίου για αποτελεσματικότερες και ταχύτερες τελωνειακές συναλλαγές και ενσωματώνει νέες έννοιες σε σχέση με την επαγγελματική επάρκεια του εκτελωνιστή σε τελωνειακά θέματα. Μία σημαντική αλλαγή που επέρχεται είναι ότι καταργούνται οι εξετάσεις για την απόκτηση πιστοποίησης επάρκειας εκτελωνιστή και εισάγεται πρόβλεψη για συγκεκριμένα προγράμματα πιστοποίησης από ειδικά διαπιστευμένους φορείς. Στο πλαίσιο αυτό εντάσσεται και η πρόβλεψη για επιμόρφωση καθ' όλη τη διάρκεια της επαγγελματικής δραστηριοποίησης των τελωνειακών αντιπροσώπων. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό σε μια εποχή που σε ευρωπαϊκό επίπεδο οι εξελίξεις των τελευταίων χρόνων που σχετίζονται με την εφαρμογή του Ενωσιακού Τελωνειακού Κώδικα έχουν οδηγήσει τους επαγγελματίες του κλάδου στο να επανεξετάσουν το ρόλο και την τεχνολογία τους προκειμένου να πληρούν καλύτερα τις ολοένα και πιο απαιτούμενες προδιαγραφές. Επιπλέον, με την προτινόμενη ρύθμιση, διαφοροποιούνται οι όροι άσκησης και η ευθύνη που απορρέει ανάλογα με το είδος της τελωνειακής αντιπροσώπευσης, άμεσης ή έμεσης. Παρέχεται η δυνατότητα σε τελωνειακούς αντιπροσώπους που ασκούν το επάγγελμα σε άλλη χώρα να το ασκήσουν και στην Ελλάδα υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Καθορίζονται συγκεκριμένες υποχρεώσεις των επαγγελματιών τελωνειακών αντιπροσώπων, μεταξύ των οποίων η τήρηση του κώδικα δεοντολογίας και του χάρτη ποιότητας που καταρτίστηκαν από τη Διεθνή Συνομοσπονδία Εκτελωνιστών σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Τέλος, αλλάζει ο τρόπος με τον οποίο ασκείται πειθαρχική εξουσία στους επαγγελματίες τελωνειακούς αντιπροσώπους και οι περιπτώσεις που η νομοθεσία αφήνει ακάλυπτες όσους εντοπίστηκαν και τώρα καλύπτονται. Με τις νομοθετικές αυτές παρεμβάσεις εξυγχρονίζουμε το πλαίσιο άσκησης τελωνειακής αντιπροσώπευσης και του επαγγέλματος του τελωνειακού αντιπροσώπου. Διασφαλίζουμε έτσι την ορθή εφαρμογή των τελωνειακών διαδικασιών και των δασμολογικών ρυθμίσεων της ασφάλειας των πολιτών, του περιβάλλοντος και των δημοσιονομικών συμφερόντων της χώρας και των άλλων κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επιπλέον, σε ό,τι αφορά τους τελωνειακούς αντιπροσώπους, οι ρυθμίσεις του νομοσχεδίου αναδεικνύουν τον κομβικό ρόλο τους στην εξυπηρέτηση των εμπορευματικών ροών, την πάταξη του λαθρεμπορίου, την τόνωση των δημοσίων εσόδων και την επιχειρηματική ανάπτυξη στο σύγχρονο πλαίσιο των αυξημένων απαιτήσεων της παγκόσμιας αγοράς.
Η υποδοχή των προτινόμενων ρυθμίσεων από τους ενδιαφερόμενους κλάδους κατά τη διαδικασία της δημόσιας διαβούλευσης ήταν θετική και επικοδομητική, πράγμα που δείχνει ότι το σχέδιο νόμου κινείται με αποτελεσματικότητα στη σωστή κατεύθυνση. Τέλος, από τις υπόλοιπες ρυθμίσεις του τρίτου μέρους, θα ήθελα να σταθώ στην πρόβλεψη που ενισχύει την προστασία από φαινόμενα λαθρεμπορίου και παραεμπορίου αλκοολούχων ποτών με τη σφράγιση των επιχειρήσεων των παραβατών. Αντιμετωπίζονται έτσι παραβάσεις που πέρα από τον προφανή οικονομικό, αντίκτυπο εγείρουν και σοβαρά ζητήματα που συνδέονται με την ασφαλή κατανάλωση. Εν κατακλείδη, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το σχέδιο νόμου που συζητούμε και επεξεργαζόμαστε σήμερα στην Επιτροπή ανταποκρίνεται σε πολλαπλή αναγκαιότητα. Το Υπουργείο Οικονομικών και συνολικά η κυβέρνηση προχωρά στην εφαρμογή ενός συνεκτικού και σύγχρονου θεσμικού πλαισίου σε νευραλγικούς τομείς της οικονομικής δραστηριότητας που εντάσσεται απολύτως στις στρατηγικές κατευθύνσεις του σχεδίου ανάκαμψης και αθεκτικότητας της χώρας μας. Βασική στόχευση του νομοθετικού μας έργου είναι ένα πιο εξωστρεφές, ανταγωνιστικό οικονομικό μοντέλο με πιο αποτελεσματικό κράτος και λιγότερη γραφειοκρατία, με δραστικά μειωμένη παραοικονομία, με δίκαιο και ευνοϊκό για την ανάπτυξη φορολογικό σύστημα. Υπερψηφίζουμε το νομοσχέδιο και καλό και όλα τα άλλα κόμματα να κάνουν το ίδιο. Σας ευχαριστώ.